TCL50 Pro, Next Paper, 5G. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι το κουτί που πωλείται στι συσκευάσει. Στα καταστήματα είναι το sample που μου ήρθε από την TCL για να κάνουμε τη δοκιμή μα στο καινούριο smartphone τη TCL. Το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα που κρατάω εδώ μπροστά στα χέρια μου. Και αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το κορυφαίο smartphone που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά από την TCL. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ανακοινώθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο στην ΙΦΑ και ήρθε και στην ελληνική αγορά σε μια τιμή που είναι λίγο πάνω από 400 ευρώ. Έρχεται με 8 GB μνήμη, 256 GB αποθηκευτικού χώρου και έναν Dimensity 6300 επεξεργαστή, ο οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, όπω μπορείτε να δείτε και στο 3D Mark που έτρεξα το Wildlife το Extreme, το οποίο μου έβγαλε ένα αποτέλεσμα στα 300, 378 πόντου, που είναι πραγματικά ε, αρκετά χαμηλό. Μπορώ να πω, σε σύγκριση με τα περισσότερα τηλέφωνα που κυκλοφορούν εκεί έξω. Όμω. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο έχει δύο ξεχωριστά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα βρει πουθενά αλλού στην αγορά αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον στο βαθμό που τα προσφέρει το τηλέφωνο της TCL. Το πρώτο είναι αυτή η Next Paper οθόνη για την οποία θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Το βασικό τη πλεονέκτημα είναι ότι είναι εξαιρετικά αντιθαμβωτική, αντιγυαλιστική θα την έλεγα. Ε, άμα την έχει κλειστεί, νομίζει πραγματικά ότι είναι σαν χαρτί βλέπεις εδώ πέρα πως αντανακλώνται τα φώτα έτσι είναι σαν να είναι ψεύτικη εντελώ. σαν να εντάνει το τηλέφωνο ακόμα και όταν είναι ανοιχτή νομίζεις ότι έχεις να κάνεις με ένα κομμάτι χαρτί που έχει μια καλή σπιότητα σε εκτύπωση που έχει τυπωθεί εδώ από πάνω και το δεύτερο που έχει είναι οι λειτουργίε AI οι οποίες έρχονται με την αναβάθμιση του firmware το οποίο γίνεται με το ανοίξει το τηλέφωνο και το βάζεις μπροστά Έχετε μια αναβάθμιση που φαίνει Πάρα πολλές γλωσσικές AI λειτουργίες σε συνεργασία με τι Microsoft οι οποίες απαιτούν σύνδεση στο ίντερνετ για να λειτουργήσουν ε, και είχαμε δει πρόσφατα και στα τηλέφωνα της Xiaomi κάποιες τέτοιες γλωσσικές λειτουργίες που δουλεύουν πάρα πολύ καλά εδώ πέρα απλά έχει πάει νομίζω σε κάποια επίπεδα ένα βήμα παραπέρα κυρίως όσον αφορά στην δημιουργία κειμένου. Έτσι θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λοιπόν το τηλέφωνο έρχεται μια οθόνη 6,8 inches ανάλυση Full HD Plus 120 Hz, η οποία όπω μπορείτε να δείτε, ακόμα και το βλέπει υπογωνία εδώ πρέπει με τα φώτα να πέφτουν επάνω, είναι πραγματικά σαν χαρτί. Είναι στρογγυλεμένη η γωνία, είναι πλαστικό το τηλέφωνο. Η πλάτη, όποτε, πολύ όμορφη σε αυτό το χρωματάκι με το ριδίζον σχέδιο που κάνει. Το camera bump είναι σχετικά μεγάλο σε επιφάνεια αλλά λεπτό όσον αφορά στο πάχος του με τρεις κάμερες μια κάμερα στα 108MP βασική μια uh, ultra wide στα 8MP και έναν macro φακό στα 2MP και έχουμε και την selfie κάμερα στο εσωτερικό της οθόνης εδώ από πάνω. Το θέμα είναι ότι εντάξει, οι κάμερες, η βασική κάμερα θα κάνει τη δουλειά της σχετικά ικανοποιητικά την ημέρα. Την νύχτα μπορεί να χρειαστεί να βάλεις το night mode το οποίο μπορείς να το Ενεργοποιήσεις από εδώ και να βγάλεις τις φωτογραφίες σου ε, δεν δε θα σε τρελάνει η κάμερα βλέπεις το πέρα στο night mode παίρνει αρκετό χρόνο παρόλο που έχουμε αρκετό φως εδώ για να βγάλει την φωτογραφία ε, εντάξει ε, δεν θα σε τρελάνει πάρα πολύ στο κομμάτι των φωτογραφιών θα βγάλει καλές λήψεις ε, ξαναλέω κυρίως την ημέρα ε, εδώ μπορεί να βγάλει καλύτερη φωτογραφία έτσι να τη mm. βλέπεις εδώ πέρα, είναι αρκετά καλή, αλλά όχι κάτι το ξεχωριστό, το βίντεο είναι 1080p, η macro η κάμερα πρέπει να πας πολύ κοντά για να μπορέσει να βγάλεις φωτογραφίες, και υπάρχει και η ultra-wide κάμερα στα 0.6 επί, στα 8MP, η οποία σίγουρα δεν είναι για κάτι το ιδιαίτερο, απλά για να βγάζει ultra ultra-wide για να βάζεις φωτογραφίες στα social γενικά, αλλά οι κάμερες που έχει, παρόλο που η βασική κάμερα είναι στα 108MP και μπορείς να βγάζεις και πλήρη φωτογραφία στα 108MP, είναι περισσότερο για social media προσταρίσματα στο οποίο το καταφέρνει μια χαρά. Ξαναλέω το βασικό είναι η οθόνη και αυτό εδώ πέρα ο διακόπτης που ενεργοποιεί κάποιες επιπλέον λειτουργίες θα τις δούμε σε λιγάκι κατά. Τι έχουμε, έχουμε στερεοφωνικό ήχο με το, αιχείο, το κεντρικό το ηχείο εδώ από κάτω να παίζει αρκετά καλά μαζί με την έξω των ακουστικών και τη θύρα Type-C USB. Το τηλέφωνο φορτίζει τα 33W με τις 5000 mAh σε μπαταρία που έχει να θέλει πάνω από μία ώρα και 20 λεπτά περίπου για να φορτίσει πλήρως. Μια ώρα και ένα τέταρτο, μια ώρα και 20 λεπτά, κάπου εκεί. Η αυτονομία είναι πάρα πολύ καλή. Ο ξεχαστή του τα φαίνεται να είναι αρκετά efficient uh, και τα καταφέρνει αρκετά καλά. Μπορεί να βγάλει ακόμα και σχεδόν δύο μέρε χρήση με το τηλέφωνο. Και εδώ δεξιά έχουμε τα volume controls, εδώ για να αυξήσω τι έντασει του ήχου. Το power button, αυτό εδώ το οποίο ε, δουλεύει και σαν αναγνώριση από κλινικών αποτυπωμάτων, δεν είναι μέσα στην οθόνη. Και τον διακόπτη next paper. Ο διακόπτη next paper, τι κάνει λοιπόν, τον και σου δίνει. Τρει βασικέ επιλογέ όπου αλλάζει ουσιαστικά το interface του Android 14 που τρέχει ε, κάτω από το TCL UI 7.0 που έχει το τηλέφωνο. Σου δίνεται επιλογή για Color Paper Mode, Ink Paper Mode ή Max Ink Paper Mode. μία από αυτέ τι επιλογέ αλλάζει τελείω. Την εικόνα του λειτουργικού συστήματο. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το interface που έχει σε πρώτη ματιά και φαίνεται, τουλάχιστον στην κάμερα, σαν να είναι κανονικό interface, κανονική εμφάνιση τη ε, οθόνη, πηγαίνοντα πρώτα απ' όλα στο color paper mode, αντιλαμβάνεται κανεί ότι έχουμε να κάνουμε με μια έγχρωμη εμφάνιση που μοιάζει όμω color ink display, όπω γράφεται από κάτω. Έτσι, αλλάζει το interface, κάνει τα χρώματα πιο ακόμα περισσότερο ε, Παλ, ακόμα περισσότερο σαν χαρτί, σαν μια καλή εκτύπωση χαρτιού ας πούμε αλλά το interface παραμένει ακριβώς το ίδιο πα, έχοντας όμως χρώματα, έτσι τα πάντα δουλεύουν εδώ πέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πριν μπορείς να μπαίνεις στο ίντερνετ κανονικότατα, να φορτώνεις σε σελίδες, να βλέπεις τα πάντα όλα με την οθόνη ξαναλέω που ανανεώνεται στα 120Hz να μην έχεις το παραμικρό θέμα απλά κάνει πιο ξεκούραστη την εικόνα σε αυτή την περίπτωση Τώρα ξαναγυρνάω στο κανονικό, στο κεντρικό μενού. Μπορεί αυτέ τι επιλογέ να τι αλλάξει και μέσα από το ίδιο το interface, μέσα από τι επιλογέ. Η δεύτερη επιλογή είναι το ink paper mode, όπου είναι black and white ink display. Εδώ εξομοιώνει πλήρω τι e-ink οθόνε που είναι στα e-book readers για να διαβάζει βιβλία. Βλέπετε ότι είναι μαύρο άσπρα και είναι αυτή η εμφάνιση που έχουν τα e-book readers. Αλλά και πάλι εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχει πλήρη λειτουργία. Δηλαδή, εκεί πέρα από τα e-book readers ανανεώνεται πάρα πολύ αργά. Είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εφαρμογή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εφαρμογή. Εδώ έχει αυτή την εμπειρία. Μαύρο άσπρη, μονόχρωμη δηλαδή, δίχρωμη, λευκό και γκρι μαύρο τέλο πάντων πια είναι αυτά που χρησιμοποιούνται εδώ για να έχεις μια ξεκούραστη εμπειρία και το βλέπεις από όλες τις γωνίες εδώ ότι ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια οθόνη που, μοιάζει, που δεν αντανακλά καθόλου φωτισμό πάνω και θα σας το δείξω αυτό λιγάκι καλύτερα θα φέρω εδώ πέρα το τηλέφωνο μου το οποίο βέβαια έχει και μια ζελατίνα πάνω και θα πάρω κι αυτόν εδώ πέρα τον φακό για να δείτε πως αντανακλάτε τα φώτα εδώ είναι η οθόνη, βλέπεις εδώ ότι το είναι σαν να του έχεις κάνει ένα diffusion α πούμε πάνω στην οθόνη και κοίτα πώ γυαλίζει εδώ και φαίνονται και όλε τι δαχτυλίε πάνω που έχει η οθόνη του τηλεφώνου μου. Βλέπει αυτή τη διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά πολύ ξεκούραστο ακόμα και όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον για να διαβάζει. Βέβαια η μέγιστη φωτεινότητα της οθόνης είναι που την είδα κάτω από έντονο φως 650 δεν είναι πάρα πολύ υψηλή οπότε ίσως σε πάρα πολύ έντονο φως ε, να μην βλέπετε τρομερά έντονα από την άλλη όμω η αντανακλάση στο περιβάλλον των δεν σα ενοχλούν καθόλου είναι πάρα πολύ ξεκούραστη λοιπόν, και επιστρέφω στο τελευταίο mode το οποίο ουσιαστικά είναι ίδιο με το ink mode που είδαμε τώρα το ink paper mode το max ink paper mode ουσιαστικά είναι ίδιο όσον αφορά στην εμφάνιση αλλά βλέπει εδώ πέρα είναι καθαρά για διάβασμα στο γράφει εδώ όλες οι εφαρμογές που τρέχουν θα κλείσουν και ε, μονάχα θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσει από τι εφαρμογέ. Μόνο αυτά θα τρέχει, τίποτα άλλο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρα για διάβασμα. Βλέπει ότι αλλάζει πλέον interface γιατί δεν έχει όλε τι εφαρμογέ. Συγκεκριμένε μπορεί να προσθέσει εδώ. Έτσι, δεν σε αφήνει να βάλει περισσότερε από όλε αυτέ που είχα προεγκατεστημένε εγώ εδώ μέσα. Δεν έχει να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτά έχουν μπει όλε οι εφαρμογέ εδώ κανονικότατα που είναι διαθέσιμε. δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν, μπορείς να δεν μπορείς να μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να δει το μενού. Μονάχα τι ανοιχτέ εφαρμογέ μπορεί να δει. Είναι ξεκάθαρα για να βλέπει ε, e-books, να διαβάζεις e-books, να κατεβάσεις e-books εντελώς δωρεάν πούμε ακόμα και με το Play Store και να τα διαβάζεις χωρίς το παραμικρό θέμα με την αυτονομία σε αυτήν την περίπτωση να γίνεται πραγματικά πάρα μα, πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή αν ε, κάποιο εχει έχει ένα e-book και το χρησιμοποιεί για να διαβάζει βιβλία. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να το κάνει. Εδώ η μπαταρία μου είναι στο 40% και μου λέει ότι έχω ακόμα περίπου 14 ώρε χρήσης σε αυτό το mode. Δεν μπορεί να αλλάξει ούτε τη φωτεινότητα ούτε τίποτα. Παραμένει έτσι όπω είναι σε αυτή τη μορφή όταν ενεργοποιεί το συγκεκριμένο mode. Το κλείνω λοιπόν από εδώ. Ξαναλέω ότι όλες αυτές τις επιλογές εσύ μπορείς να πας στο μενού από εδώ και να τις ενεργοποιήσεις κατευθείαν μέσα από το Next Paper Zone. Να τα βλέπεις εδώ και σου λέει εδώ ότι... Ε, αν θα έχει αυτή την επιλογή όπω την κάναμε πριν να διαλέγει τι τρει ε, διαφορετικά modes κατευθείαν όταν ενεργοποιεί το next paper ή θα μπαίνει κατευθείαν σε κάποιο από τα τρία modes εφόσον έχει επιλέξει εσύ ποιο είναι αυτό που σε βολεύει περισσότερο. Μπορεί να έχει επιλέξει εσύ ε, το max ink mode και κάθε φορά λοιπόν που ενεργοποιεί το διακόπτη δεν θα βγαίνει στο, στο κεντρικό μενού που βλέπαμε πριν να πηγαίνει κατευθείαν στο max ink mode. Εντάξει, το βλέπει εδώ ότι γίνεται εύκολα Πολύ πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Έχει διαλέξει ένα mod και γίνεται εκεί. Πάμε να δούμε τώρα λιγάκι τι AI λειτουργίε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μπει πραγματικά στην AI εποχή και ειδικά από τη στιγμή που έρχονται συσκευέ που υποστηρίζουν τα ελληνικά, με, να με ενθουσιάζει αυτό γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Για παράδειγμα, ξαναλέω, είχα ανοίξει εδώ πέρα πριν το κείμενο που έχει ανοίξει το The Verge για το Cyber Cup το Robotaxi Και έτσι τι θε να κάνει, Θε αυτό το κείμενο να το διαβάσει τα ελληνικά. Εντάξει, υπάρχει το Translate συνήθω που έχουν τα, οι browsers, αλλά μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μπορείς να πας από εδώ, να διαλέξεις όλο το κείμενο, έτσι, αυτό εδώ πέρα. Άμα κάνεις το πατημένο το δάχτυλό μου εδώ πάνω, εμφανίζονται τρεις επιλογές. Translation, δηλαδή μετάφραση, summary, όπου είναι μία ε, περίληψη, και rewrite, όπου το ξαναγράφει. Το summary και το rewrite, το κείμενο που δημιουργούν ξανά, έχει να κάνει με τη γλώσσα που το κάνεις εσύ, δηλαδή να εγώ όμως βαριέμαι να διαβάσω όλο το κείμενο στα αγγλικά έτσι, και θέλω μια α, περίληψη στα ελληνικά. Λοιπόν, θα διαλέξω όλο αυτό το κείμενο εδώ, πάμε προς τα κάτω, το διαλέξουμε το κείμενο, το τραβάω από εδώ πέρα και το κάνω translate. Εντάξει, μου το κάνει μετάφραση αυτό το κειμενάκι. Μου το, μεταφράζει στα ελληνικά. Διευθύνω σύμβολο τη Τέσλα. Ένα ονομά αποκάλυψε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα και τα σχεδιά και τα εξαιρετικά. Και τα Το κάνω κόπη και το έχω βάλει εδώ μέσα. Αφού μπω εδώ μέσα, που είναι ένας εύχριστος, ένα εύχρηστο note, πάντα ας πούμε, μπορώ να επιλέξω όλο το κείμενο πάλι εδώ, να το κρατήσω πάλι πατημένο και να το πάω στο summary. Θα μου βγάλει τώρα την περίληψη αυτού του κειμένου στα ελληνικά Γιατί πριν θα το έβγαζα μονάχα στα αγγλικά Ο Elon Musk ανακοίνωσε νέο ηλεκτρικό ρομποτάξι Χωρίς τιμόνι ή πεντάλ, Με φουτουριστικό σχεδιασμό και επαγωγική φόρτιση Αναμένονται με 10-20 φορές πιο ασφαλή και οικονομικά Με λανσάσμα το 26 ή το 27 δεν χρειάζεται να διαβάσω ένα τεράστιο κείμενο. Το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να έχει να σου κάνει την περίληψη και τη μετάφραση ταυτόχρονα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ε, πρέπει να κάνει αυτό το extra βήμα που σα έδειξα. Το άλλο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει τα voice memos ή help me write. Στα voice memos αυτό που πα και κάνει είναι να γράψει να μιλήσει, να πει ένα κείμενο όπω κάνω εγώ αυτή τη στιγμή τώρα και μιλάω για το καινούριο τηλέφωνο τη TCL στα ελληνικά και μετά αυτό που λέω μπορώ να, να θέλω να γράψω το review του τηλεφώνου της TCL χωρίς να το γράψω αλλά να το πω να πω την άποψή μου και να μου δημιουργήσει ένα κείμενο όπως κάνω τώρα έγραψα 21-22 δευτερόλεπτα πατάω stop και κάνει save μπορώ να το κάνω save recordings only και να το σώσω όπως το έγραψα ή να πάω στο voice memos εδώ αυτό που έγραψα τώρα 18 23. Και κάνει generate και σου δημιουργεί το κείμενο. Άλλε αυτέ οι λειτουργίε, ξαναλέω, χρειάζονται ίντερνετ για να δουλέψουν. Άμα βγω από το ίντερνετ, θα σταματήσουν να δουλεύουν. Αυτό εδώ που κάνω τώρα, που δημιουργεί το κείμενο και μετά μπορεί να σου βγάλει και μια περίληψη, απαιτεί αρκετό χρόνο. Και καλό είναι να το αφήσει να πα να κάνει κάτι άλλο και να το βρει μετά έτοιμο. Το άλλο που μπορεί να πα να κάνει είναι με τα τρία δάχτυλά σου, από κάτω προ τα πάνω, να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία που σε βοηθάει να ξαναγράψει ένα κείμενο. Έχεις συγκεκριμένες επιλογές που μπορείς να επιλέξεις, τύπου κειμένου, πρόσκληση, δημιουργία του πλάνου για ένα event, για μία εκδήλωση, mail, outline που είναι μία, ξέρεις τις γραμμές ρε παιδί μου για κάποια θεματολογία, work summary λέει, και meeting uh, notifications. Θέλω μία, θα διαλέξω το meeting notifications και θα είναι uh, λειτουργίες, ε, τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει. Και αυτό θα μου δημιουργήσει τώρα. Φαίνεται ότι θέλει να μιλήσει για τη λειτουργία τη τεχνητή νοημοσύνη. Αν χρειάζεσαι βοήθεια σε συγκεκριμένο θέμα ή θέλει να συντάξει μια ειδοποίηση για συνάντηση που σχετίζεται παρακάτω, ενημέρωσέ με. Ωραία. Εντάξει. Έφτιαξε αυτή την ειδοποίηση κατευθείαν. Μπορώ πάει εγώ εδώ όπω ήμουν πάλι να πάω να δημιουργήσω ένα email που θα λέει στείλε μου more, more για να δούμε πως το παίρνει info στο θέμα που μιλήσαμε αγαπητέ ελπίζω να είσαι καλά ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να μου στείλεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που συζητήσαμε πρόσφατα σε ευχαριστώ εκ των προτέρων αν είχα βάλει το όνομά μου και τα ονόματα θα μου τα έχει δημιουργήσει όλα καλύτερα μπορεί να το κάνει πιο professional και καλά Πιο casual. Ελπίζω όλα να είναι κομπλέ. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να μου στείλετε περισσότερα στοιχεία για το θέμα που είχαμε πει πρόσφατα. Ευχαριστώ πολύ από πριν. Μπορώ να το κάνω πιο μακρύ. Ελπίζω να είστε καλά και όλα βαδίζουν ομαλά στην καθημερινότητά σα. Θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μου να λάβω περισσότερε πληροφορίε. Ξέρετε καλά ελληνικά. σχετικά με το θέμα που είχαμε συζητήσει πρόσφατα, είναι πάντα ευχάριστο να έχουμε μια ει κατανόηση και θα εκτιμούσα ιδιαίτερα οποιαδήποτε στοιχεία ή λεπτομέρειε μπορείτε να μου παραθέσετε. Ευχαριστώ για τον πρωτένο για τον χρόνο σα και την προσοχή σα σε αυτό το αίτημα. Ανυπομονώ να ακούσω νέα σα σύντομα. Πολύ ωραία. Για να το κάνω πιο μικρό, όπω ήταν το αρχικό ουσιαστικά θα το πάλι παρόλα αυτά είναι λίγο διαφορετικό ή μπορώ να φτιάξω μια πρόσκληση γενέθλια κόρης με θέμα μονοκερός στο Βιρονά σπίτι απόγευμα 7 Δεκέμβρη Ελάτε να γιορτάσουμε τα γενέθλια της μικρής μας όνομα κόρης δεν το έβαλα με θέμα μονόκερος ημέρα τάδε θα χάνουν πολύ να σας δούμε Πάω το casual. Ελάτε να κάνουμε πάρτι για να έρθει η τη κόρη μα και αυτό το κάνω longer. Αγαπητοί φίλοι και αγαπημένε οικογένειε, με ιδιαίτερη. Ωραία, wow, αυτό είναι γράμμα. Σα προσκαλούμε σε ένα μαγικό πάρτι για τα γενέθλια τη αγαπημένη μα κόρη. Και ούτω καθεξή. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλε αυτέ τι λειτουργίε που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε κείμενο από το πουθενά. Δεν έχει δουλέψει σήμερα. Γενικά αυτό το πράγμα προσπαθώ να το δουλέψω όλη την ημέρα σήμερα. Δεν το έχω καταφέρει. Το κατάφερα χθε και δούλευε μια χαρά το transcript που κάνει και η ε, μετά μετέπειτα ε, λειτουργία τη σύνοψη τη ε, ε, ομιλία που κατέγραψε και δημιούργησε σε κείμενο. Πολύ χρήσιμε λειτουργίες AI για πολύ κόσμο, ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε ότι υποστηρίζονται πλήρως τα ελληνικά. Αυτό λοιπόν είναι το TCL 50 Pro Next Paper 5G, η οθόνη του και οι λειτουργίες AI σε ένα τηλέφωνο που είναι σε καλή τιμή, με συμπαθητική βασική κάμερα, με ωραίο design, με καλή αυτονομία, εξαιρετική αυτονομία. Ε, μια συσκευή που είναι φτιαγμένη για διάβασμα και θέαση σε βιβλίων e-books και τα σχετικά με αυτό τον ξεχωριστό διακόπτη που κάνει τη μετάβαση από παραδοσιακή οθόνη σε ε, e-ink ε, τύπου οθόνη με τεράστια αυτονομία πάρα πολύ γρήγορη. Αυτά από μένα τα λέμε στο επόμενο. Αντεγεια!